Άγιοι εν Χριστώ, αδελφοί και πατέρες, ευσεβείς ακροατέ, απόψε είναι το τελευταίο κήρυγμα που γίνεται εδώ εις το ναόν του Αγίου Κωνσταντίνου Ομονίας. Πυκνών όπως πάντοτε το ακροατήριο, πυκνότερον πάσης άλλης συνάξεως. Η περιέργεια, η αγαθή περιέργεια, η ευγενής περιέργεια απόψε είναι υψημένη εις τον ανώτατο βαθμό. Αλλά η θέση του Ιεροκήρυκος είναι δύσκολος. Είναι δύσκολος η θέση του Ιεροκήρυκος. Όχι διότι φοβούμε τα συνεπίας, τα οποίας συνεπάγεται η κήρυξη της αληθείας εις τον αιώνα του ψεύδους. Ο σύνθημά μου έχω, προσπαθώ να έχω, παρακαλώ τον Κύριο να έχω μέχρι τελευταίας μου αναπνοής μάχου η παραληθείας και ο Κύριος μετά σου. Αν και γνωρίζω ότι ζώμεν εις ένα αιώνα όπου η κολακία θεωρείται το προσόν της προόδου και εξελίξεως των ανθρώπων, αν και γνωρίζω ότι σε ένα αγώνα καθάρσεως εκκλησίας θα με εγκαταλείψετε πάντες και θα μείνω μόνος με τον εσταυρωμένο, αν και η πικρά πείρα 25 ετών εργασίας στην εκκλησία πολλά διδάγματα μου έχει προσφέρει, εν τούτης όμως έχουν ακράδαντον πεποίθηση εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν και κηρύττων ουχή δυναρέσω εις τον λαόν, αλλά δεν κηρύξω την αλήθεια απερίθμητον, παρουσιάζομαι ενώπιον του πυκνοτάτου τούτου εκκλησιάσματος των Αθηνών της πρωτευούσης Ελλάδος, δια να κηρύξω την αλήθεια και μόνον την αλήθεια. Άνε φόβου και άνε πάθος. Κάτι άλλο όμως φοβούμε. Φοβούμε διότι απόψε θα μιλήσω επί θέματος λεπτοτάτου. Και όπως ένας που κρατάει στα χέρια του ένα βάζο κρυστάλλινο και βαδίζει επάνω σε έναν δρόμο ολισθηρών, προσέχει τα βήματά του διότι φοβείται μήπως πέσει και το βάζο, το κρυστάλλινο σκεύος συντριβεί, γίνει κομμάτια. Έτσι και εμείς που κρατούμε στα χέρια μας αλάβαστρο, πολύτιμο αλάβαστρο, που κρατούμε στα χέρια μας κοιμήλια ιερά, που στα ανάξια μας χέρια κρατούμε την ιερά παρακαταδίκη της Ορθοδόξου πίστεως, φοβούμεθα, αδελφοί μου, μήπως αστοχήσουμε περί την επιτυχία του σκοπού. Εάν μέσα στο εκκλησίασμα υπάρχουν άθεοι, εάν μέσα στο εκκλησίασμα υπάρχουν μασόνοι, εάν μέσα στην εκκλησίασμα υπάρχουν οι ληστές, τα λόγια μας θα τα παραξηγήσουν. Αλλά αν υπάρχουν όμως πιστός λαός, και πιστεύω ότι είστε πιστός λαός, τότε θα κλάψουν και θα πονέσουν. Και θα κάνουν την προσευχή τους στον Χριστό. Εκεί την προσευχή που είναι στο τέλος της Μεγάλης Παρασκευής, στο τέλος των εγκομείων. Κύριε, πάψον τα σκάνδαλα των εκκλησιών. Έχω ανάγκη, αγαπητοί, απόψε των προσευχών σας. Ένας Απόστολος Παύλος, ένας πνευματικός πύραυλος που διέβη τον πρώτον, τον δεύτερον, τον τρίτον ουρανόν και έφτασε μέχρι του χρόνου του υψίστου και ήκουσε ρήματα άρρητα αού και εξών ανθρώπων λαλήσε, ένας λέγω Παύλος παρεκάλλει τους χριστιανούς να προσεύχονται πώς διραλήσε, κατά ποιον τρόπον θα ομιλήσει. Πολύ περισσότερο, απείρως περισσότερο εμείς έχουμε ανάγκη των προσευχών σας. Πριν εισέλθω εις το θέμα της απόψινής ομιλίας, στο φλέγον θέμα θα μου επιτρέψετε να κάνω κάποιον σύνδεσμο με την προηγουμένη ομιλία. Κραυγή. Ακούετε κραυγή. Κραυγή εκ πάσης ψυχής αγαπώσης την πατρίδα μας. Κραυγή εκ παντός τίτους ένθα ακόμα πάλουν τα ιδανικά μας. Ακούετε κραυγή εναντίον της διαφοράς της κοινωνίας μας.
η εγκληματικό της καθημερινώς αυξάνει. Εγκλήματα πρωτοφανή συνταράσσουν την ελληνική κοινωνία. Οι εφημερίδες τάζουν από αίμα και πείον. Τα παιδιά, οι ελπίες του μέλλοντος κινδυνεύουν. Κύμα εγκληματικότητας παιδικής κατακλείζει την προσφυγή μας πατρίδα. Φταίουν τα παιδιά. Απαντήσαμε στο προηγούμενο κήρυγμά μας. Η έρευνα, η επισταμένη έρευνα απέδειξε ότι η αιτία δια την οποία η νεότης, η ελληνική νεότης έχει υποστεί μείωση των ευγενών αισθημάτων της, η αιτία της οποίας πλήστην νέοι έχουν εκτροχιαστεί από την τροχιά των αιωνίων ιδανικών της φυλής μας, η αιτία είναι, η κυριότερα αιτία είναι ότι τα παιδιά δεν βλέπουν συμφωνία μεταξύ ιδέας και πραγματικότητος. Δεν βλέπουν εις το πρόσωπο των γονέων τους, εις το πρόσωπο των διδασκάλων τους, εις το πρόσωπο των δικαστών τους, εις το πρόσωπο των οργάνων της τάξεως, εις το πρόσωπο των αξιωματικών εγένη, δεν βλέπουν τα μεγάλα εκείνα παραδείγματα για να ελεκτριστούν εις το καλό και εις το ωραίο. Λείπουν τα παραδείγματα των μεγάλων. Δεν βλέπουν τα ιδανικά στην πραγματικότητα. Και ποια τα ιδανικά, ποια τα άστρα της φυλής, η οικογένεια το ένα, η πατρίς το δεύτερο και το τρίτο η θρησκεία. Φωνάζουν οι πολλοί οικογένεια και η οικογένεια κατήντησε στην εποχή μας κατάστημα υποδιάλυση. Αναφέραμε πολλές περιπτώσεις. Φωνάζουν οι άλλοι η πατρίδα και οι πατρίς εις το λεξιλόγιο των ανθρώπων αυτών, διότι έκαστος άνθρωπος εκτός του λεξικού της ελληνικής γλώσσης έχει και ίδιον λεξικό και ερμηνεύει κατ' ίδιον τρόπον τα συψίστας ενίας. Εις το λεξικό του εκάστου ανθρώπου και ιδίως των ανθρώπων αυτών, οι πατρίς πλέον δεν είναι θυσία και γολγοθάς. Δεν είναι αυτά πάλι συψίστη. Οι πατρίς πλέον εις το λεξικό των ανθρώπων αυτών είναι, μεταφράζεται εις το συμφέροντα, εις τα ελληνικά συμφέροντα της τσέπης των. Παναφέραμε πολλά παραδείγματα. Πώς λοιπόν τα παιδιά να ηλεκτριστούν για τα μεγάλα και υψηλά, όταν στην πραγματικότητα ούτε οικογένεια, ούτε πρότυπα οικογένειας βλέπουν, ούτε πρότυπα αγνού πατριωτισμού. Ενθυμούμε εκ της συλλογής του Εσώπου ένα διδακτικότατο παράδειγμα. Ο Κάβουρας μια μέρα έκανε παράπονο στα παιδιά του και είπε, παιδιά μου, ντροπή μας είναι, όλα τα ζώα περπατανίσα, μόνο τα δικά μου παιδιά, τα καβουράκια, περπατούν λοξά. Σας παρακαλώ πολύ να περπατάτε ίσα για να μην μας κοροϊδεύουν. Και τα καβουράκια, τα μικρά κοβράκια, ήταν η πρώτη φορά που αυθαδίασαν στον πατέρα το κάβουρα. Λέει, πατέρα, προσπάθησε εσύ να περπατάς ίσα και θα μάθουμε και εμείς να περπατάμε ίσα. Το παράδειγμα διδάσκει. Ο κάβουρας είναι η παλαιά γενιά. Τα καβουράκια είναι τα νέα παιδιά. Περπατάμε λοξά εμείς. Λοξά δεν περπατεί και η νέα γενιά. Περπατάμε ίσα, ίσα δεν περπατάνε και αυτά. Δεν υπάρχει εμβολία. Και τώρα στο θέμα. Εις ποια κατάσταση ευρίσκεται σήμερα η οικογένεια που ήταν πρότυπον, η ελάση των πρότυπων οικογενείας ανά τα έθνη. Εις ποια κατάσταση ευρίσκεται σήμερα το πατριωτικό συνέστημα. Αυτά τα αποδείξαμε εις την προηγουμένη μας ομιλία. Τώρα φτάσαμε εις το φλέγον θέμα. Εις την θρησκεία. Ποια είναι η κατάστασή μας ως θρησκευτικών ανθρώπων. Μα τι είναι αυτή η θρησκεία. Τι είναι η θρησκεία. Η θρησκεία δεν είναι μυαλό. Αν προσπαθήσεις να την πιάσεις τη θρησκεία με τους διαβήτας, δεν την πιάνεις.
Γι' αυτό βλέπεις επιστήμονας που έχουν το κεφάλι του σε εγκυκλοπαιδικό λεξικό να μην αισθάνονται ούτε γρή κατά τη μεγάλη εβδομάδα. Και βλέπεις αγραμμάτους ανθρώπους να μην γνωρίζουν το αλφαβητάριο και να συναμβάνουν τα βαθύτατα νοήματα τα οποία εγκλεί η αφάνατος η μοθρησία. Η θρησία μας δεν είναι μυαλό, δεν είναι νοσιαρχία. Η θρησία μας είναι καρδιά. Η θρησία είναι συνέστημα. Είναι το ευγενέστερο, όχι το μοναδικό συνέστημα, αλλά είναι το ευγενέστερο και το μαλφέστερο όλων των συναισθημάτων τα οποία ενεφύτευσαν εντός του βάθους της ανθρωπίνης καρδίας ο ύψιστος δημιουργός. Είναι ροπή και κλίσεις, όχι προς την γη. Είναι κλίσεις και ροπή προς το άπειρο. Εάν πάψει η μαγνητική βελόνη να στρέφεται προς βοράν, εάν πάψει η μάνα να αγαπάει το παιδί της, θα πάψει και ο άνθρωπος να στρέφεται προς τα ουράνια, να στρέφεται προς τον ουράνιον πατέρα. Είναι έμφυτον, είναι ανεκρίζωτον το θρησκευτικό συνέστημα. Η θρησία τι είναι, ποιο είναι. Ποιο είναι εκείνο που ενώ είναι πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, εν τούτη στοργικά χαμηλώνει. Σαν το αεροπλάνο που πετάει ψηλά στα νέφη και προσγειούται, ποιο είναι εκείνο που χαμηλώνει και μας παίρνει στις θερούγες, στις μεγάλες θερούγες του αετού και μας υψώνει πάνω από τα επίγεια, πάνω από τα φθαρτά, πάνω από την ύλη, πάνω από ό,τι είναι φθαρτών και επίγειων και μας υψώνει επάνω στα νέφη όπου ακούεται το αλληλούια. Ποια είναι εκείνη που μας φωτίζει τα δάκρυα, ποια είναι εκείνη που μας δίνει παρηγοριά από το λίπνο μέχρι του τάφου και πέραν του τάφου. Ποια είναι εκείνη που μας αγγίζει την καρδιά? Η θρησκεία. Απαντά όχι εγώ. Απαντά σε ένα ωραιότατο ποίημα. Πιο ωραίο ακόμα. Ένα ποίημα ωραίο που έπιασε ποιος? Ο εθνικός μας ποιητής ο Σολωμός. Ένα ποίημα που είναι γραμμένο στα ιταϊκή γλώσσα, ανώτερον ακόμη εις δύναμη από το ποίημα του εθνικού μας σήμερα. Η θρησκεία για μας τους Έλληνας, η θρησκεία αγαπητοί μου, δεν είναι απλώς ένα νεφέλωμα, μία όριστος θρησκεία. Η θρησκεία για μας τους Έλληνας είναι ο χριστιανισμός, όχι ο παπισμός, όχι ο προτεσταντισμός, όχι τα εξαμβλώματα των διαφόρων αρέσεων. Η θρησκεία για μας είναι το γνήσιο νόμισμα. Η θρησκεία για μας είναι η αγνωτέρα μορφή του χριστιανισμού. Είναι η θρησκεία των πηγών, είναι η θρησκεία των πατέρων, είναι η θρησκεία των διδασκάλων, είναι η θρησκεία των ηρώων, είναι η θρησκεία για την οποία ποταμούς αιμάτων έχησε το ευγενέσιμο έθνος. Η θρησκεία μας είναι, αποκαλυφθείτε κύριε, είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία. Η Ορθόδοξος Εκκλησία. Αυτή είναι η γλώσσα που μάζεσε τα παιδιά της κάτω από τα στεριγά της. Αυτή είναι η μάνα, η γλυκιά μας μάνα. Αυτή είναι η τροφός, αυτή είναι η φρουρός, αυτή είναι η φύλαξη, αυτή είναι ο αρχάγγελος, αυτή είναι η ψυχή του έθνους. Αν δεν υπήρχε αυτό το μαύρο ράσο, ακόμα εμείς οι Έλληνες θα μπορούσαμε μέσα. Πού είναι λοιπόν εκείνοι οι οποίοι ανίδεοι, ανιστόρητοι, αψυχολόγητοι, γράψαν στους στίχους ότι η θρησκεία είναι τόπιο? Εάν για άλλους λαούς η θρησκεία είναι το όπιον, για μας υπήρξε η νοσταλγία, το νάμα, το φάρμακο, η ζωή. Η θρησκεία, για να θυμηθώ άλλο ποιητή της Υπήρου, η θρησκεία μας είναι η γλυκιά μας μάνα που χύνει μέσα στην καρδιά χίλιες χρυσές ελπίδες. Η θρησκεία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία, διαβάστε την Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη είδε όραμα, μεταξύ των άλλων οραμάτων που είδε ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, είδε ένα όραμα. Είδε λέει μία γυναίκα, που διέφερε από όλες τις γυναίκες του κόσμου. Μία γυναίκα εκτάκτου κάλους και ωραιότητος. Μία γυναίκα η οποία προεκάλλει τον φάβο των αγγέλων. Μία γυναίκα η οποία είχε λαμπρότητα ηλίου, περιβεβλημένη τον ήλιο, η οποία στην κεφαλή της είχε στέφανον. Στέφανον φτιαγμένο από 12 αστέρια του ουρανού και η οποία κάτω από τα πόδια της επάτη τη σελήνη και κυριάρχη των εθέρων της γης του ουρανού.
Ω Κύριε, ποια είναι η γηνή αυτή? Η γηνή αυτή υπερβλημένη των ήλιων, η γηνή αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτή είναι η ωραία νύμφη του αρνίου του εσφαγμένου που θα τελέσει τους γάμους της. Θα τελέσει τους γάμους της με το αρνίου εν τη μέρα εκείνη τη μεγάλη. Έλαμπε η Εκκλησία μας επί των πατέρων της Εκκλησίας. Έλαμπε επί της εποχής του προκρατίας. Και να το ερώτημα, λάμπει σήμερα ως άστρο της αυγής η Αγία ημών Εκκλησία? Ω Θεέ μου, σώσον ημάς, ότι πολύ επλήστημεν εξ ουδενώσεως. Αλλά όταν λέγουμε Εκκλησία, τι εννοούμε? Εκκλησία, ο λαός εννοεί τα τουβάρια εδώ. Ο πολλής λαός που δεν έχει εννοεί τα τουβάρια εδώ. Βέβαια, είναι και εκκλησία αυτά. Αλλά αυτά τα τουβάρια μπορεί να έρθει ο Αντίχριστος. Έχουμε εδώ στην Ελλάδα εκτισμένες 8.000 εκκλησίες μικρές και μεγάλες. Μπορεί να έρθει ο Αντίχριστος και έρχεται ο Αντίχριστος. Και έρχεται ο Αντίχριστος με γοργόν το βήμα. Μπορεί να έρθει ο Αντίχριστος και με πορτώσεις να κρεμίσει τις εκκλησίες αυτές. Και επάνω στα κρεμισμένα ρήπια να υψώσει τα λαβρά του, τα λαβρά του Αντιχρίστου. Και να γίνουν εδώ οι εκκλησίες καταγόγια και θέατρα και κινηματογράφη. Ναι, μπορεί να γίνουν όλα αυτά. Αλλά κι αν ακόμα κρεμίσουν όλες οι εκκλησίες, η εκκλησία δεν κρεμίζεται. Η εκκλησία είναι μέσα στην καρδιά. Είναι μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, του πιστού ανθρώπου, και εκεί μέσα κανείς δεν μπορεί να την κρεμίσει. Η εκκλησία λοιπόν δεν είναι τα τουβάρια. Η εκκλησία δεν είναι ο κλήρος μόνο ο κλήρος. Όχι. Η εκκλησία είναι όλοι οι πιστοί, κλήρος και λαός. Η εκκλησία είναι εκείνο το βρέφος, το βαπτισμένο βρέφος που βγαίνει μέσα από την Πολυμήθρο Αγγελούδη και είναι η αγνωτέρα όψη της εκκλησίας ημών. Η εκκλησία είναι τα παιδιά που τρέχουν στο καθηγητικό σχολείο σαν σμινάρι. Πηγαίνουν μέσα από τα σχολιά, τα καθηγητικά. Εκκλησία είναι το βράχος. Εκκλησία τα παιδιά. Εκκλησία είναι όλοι που πιστεύουν στον Χριστό. Εκκλησία είναι οι μονάδες. Εκκλησία οι πανταράδες. Εκκλησία είναι οι γέροι με τα άσπρα τα μαλλιά. Όλοι αυτοί, από το βράχος μέχρι τον ασπρομάλι γέροντα, που μέσα η καρδιά του χέγε τον Χριστό. Έστω κι αν δεν έχουν εγκόλπια και δεν έχουν πατερίτσες και δεν έχουν γράσα και δεν έχουν αυτά, είναι εκκλησία, όλη αυτή είναι εκκλησία. Και εφόσον λοιπόν όλη αυτή είναι εκκλησία, τότε η ευθύνη για την κατάπτωση της εκκλησίας δεν είναι μόνο ευθύνη του κλήρου, είναι και ευθύνη του λαού. Όλοι έχουμε την ευθύνη για το κατάντημα του θρησκευτικού συναισθήματός μας. Αδελφοί μου, από πού να ζυγίσουμε, από πού να μετρήσουμε την θρησκευτικότητά μας? Βέβαια, εάν ήμουν καρδιογνώστης, εάν είχα τα κλειδιά των αγγέλων, αν είχα το κλειδί του Χριστού, θα άνοιγα τις καρδιάς σας, θα έπαιρα μέσα το σαλόνι της ψυχής σας, εις τα βάθη των σκέψεών σας, και θα σας μετρούσα και θα σας έλεγα ότι ο χριστιανισμός σας είναι τόσο βαθμό. Αλλά τέτοιο κλειδί δεν έχω. Την καρδιά σας δεν την γνωρίζω. Όπως και εσύ τη δική μου καρδιά δεν την γνωρίζεις. Συνεπώς δεν μπορώ να σας κρίνω από τα αισθήματα, τα εσωτερικά σας αισθήματα. Αλλά επειδή όμως κατά ψυχολογικό νόμο πανέστημα έχει εκδηλώσεις, δεν υπάρχει αίσθημα χωρίς εκδηλώσεις εξωτερικές. Δι' αυτό, επί τη βάση αυτού του ψυχολογικού νόμου, κατά το οποίο τα αισθήματα έχουν εκδηλώσεις εξωτερικά, θα κρίνουμε το θρησκευτικό συνέστημα βάσει των εξωτερικών εκδηλώσεων. Ποιες είναι εξωτερικές εκδηλώσεις? Είναι η συμμόρφωσή μας? Είναι το ενδιαφέρον μας που δεικνύουμε για τα σειρά συνάξεις? Σωματείο δεν είναι εκκλησία? Ουράνιο σωματείο είναι. Ουράνιο σωματείο. Πότε προοδεύει ένα σωματείο? Όταν όλα τα μέλη ενδιαφέρονται για το σωματείο. Πότε προοδεύει ένα σωματείο? Όταν κάνει γενικά συνελεύσεις και όλοι είναι παρόντες. Πότε ένα μέλος του σωματείου είναι νεκρόν? Όταν απουσιάσει 2, 3, 4 φοράς από το σωματείο διαγράφεται. Εάν λοιπόν ένας είναι γραμμένος, παραδείγματος χάρη, σε ένα αθλητικό σωματείο, τον είδατε, φωτιά είναι. Ενδιαφέρεται για τα ζητήματα του αθλητικού σωματείου. Ενδιαφέρεται
να μην παραλείψει καμία συνάντηση αθλητική. Και χαίρει διαταστήκας του συλλόγου, του δικού του, και λυπείται διαταστήτας τα συνδικά του. Λοιπόν, θρησκεύεις, δεν πρέπει να παραλείπεις τα συναντήσεις σου μέσα εις τον ναό του Θεού. Πρέπει να είσαι συνεπής εις το προσκλητήριο της Αγίας Ημών Εκκλησίας. Όχι καθημερινός, όχι στον όφρο, στον εσπερινό, κάθε ημέρα, αλλά άπαξ της εβδομάδας, μια φορά την εβδομάδα, το παρόν εδώ. Προσκλητήριο είναι εδώ. Το παρόν εδώ στην Εκκλησία. Σας ερωτώ, από τις εξεπόψεως τα, πόσοι σήμερα, πόσοι εκκλησιάζονται στους ναούς μας? Η έρευνα απέδειξε, μια έρευνα, ότι από τους 100 ορθοδόξους χριστιανούς εκκλησιάζονται 2%. 2%! Οι 98, κάθε Κυριακή, 98% απουσιάζουν. Πού είναι? Οι άλλοι τι είναι? Οι άλλοι δεν είναι τακτικοί. Δεν έρχονται τα σιριακά. Οι άλλοι θα έρθουν. Είναι έκτακτοι. Είναι εποχικοί. Είναι κομίτε. Και όπως ο κομίτης κάθε κατά περιόδους παρουσιάζεται στο στερέωμα, έτσι και αυτοί είναι χριστιανοί κομίτε. Θα τους δείτε στο μνημόσυνο του τάδε. Θα τους δείτε στην κηδεία, στα βαπτίσα. Θα τους δείτε τη μεγάλη εβδομάδα. Έκτοτε δεν τους βλέπετε. Θρησκευτικό της, συνείδηση του θρησκευτικού ανθρώπου, του ορθοδόξου ανθρώπου, επιβάλλει να βρισκόμαστε εδώ εις τον αιώνα. Συνείδηση ακόμα επιβάλλει την ημέρα της Κυριακής να τη σεβαστούμε. Η ημέρα της Κυριακής δεν επιτρέπεται από το πρωί μέχρι το βράδυ να την περάσεις όπως περνάς τις άλλες ημέρες. Κυριακή ανήκει στον Κύριο. Κυριακή είναι λατρεία πνεύματι. Κυριακή είναι επίσκεψη ασθενών. Κυριακή είναι αγαθοεργία. Κυριακή είναι ανάγνωση γραφών. Κυριακή είναι συγκέντρωση εις τον εαυτό σου και εις τον Θεό. Σήμερα η Κυριακή που κατήντησε. Κυριακή σήμερα θα κουραστούμε όλοι. Όλοι θα κουραστούμε. Αν θες να κρίνεις το λαό μας, πώς περνάει την Κυριακή, άσε τις άλλες ημέρες, πώς περνάει την Κυριακή. Είναι η πιο αμαρτωλός ημέρα της εβδομάδος. Χίλιες φορές δεν δούλευαν παρά να είσαι ελεύθεροι, δεν οργιάζουν. Κυριακή θα πει ποδόσφαιρο, Κυριακή θα πει εκδρομή στα βουνά, Κυριακή θα πει χιονοδρομίες, Κυριακή θα πει περιοδίες δεξιά και αριστερά. Κυριακή θα πει πάρτι, Κυριακή θα πει χαρτοπαίγνιο, Κυριακή θα πει κινηματογράφος, Κυριακή θα πει θέατρο, Κυριακή θα πει όργιο. Όλα τα όργια γίνονται την Κυριακή ημέρα. Αν υπήρχε, γράφομαι, Ορθόδοξο Βασίλειο, ακουέτοτα αυτά και βασιλεύς. Γράφομαι Ορθόδοξο Βασίλειο, πολύ καλά. Αν πηγαίναμε όμως 1000 χρόνια προς το Βυζάντιο, αυστηρά διαταγή. Γι' αυτό σας λέγω δεν έχουμε συνέπεια. Την Κυριακή λέγουν οι κανόνες. Λέγουν οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες. Κυριακή ήταν κλεισμένα τα υποδρόμια. Κανένα υποδρόμιο δεν λειτουργούσε. Πράσιν και Βένετη δεν επιτρέπεται. Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη ήταν κλεισμένα τα υποδρόμια και τα θέατρα. Κι αν τολμούσε να ανοίξει θέατρο και υποδρόμιο την Κυριακή, υπήρχε Χρυσόστομος και Βασίλειος και πατέρες οι οποίοι αφόρησαν και τους βασιλείς ακόμη εάν μετέβαινε τα σήμερα στα αυτάς ή στα θέατρα και στην Πατρούλα του Μαθαίου. Κυριακή, τέτοια ημέρα αποσιωμένη στον Θεό. Σήμερα η Κυριακή δεν τιμά, δεν δηλούνται.
αν κρίνουμε την θρησκευτικότητά μας από την Κυριακή, 2% θρησκεύουν. Αν κρίνουμε την θρησκευτικότητά μας από το σεβασμό την ημέρα της Κυριακής, ελάχιστοι σέβονται την Αγία αυτή την ημέρα, αυτή κλητή και Αγία ημέρα, την Κυριακή. Η συνείδησή μας, η ορθόδοξη συνείδησης, επιβάλλει. Να μην έχουμε καμιά σχέση με τους ανθρώπους που υβρίζουν τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Ή αν υπάρχει, σας ερωτώ, ή θα τον ακούσετε κατηγορητήριον κατά του Κύρου, ας θα ακούσετε κατηγορητήριον αντίον του εαυτού σας, διότι πρώτα εσείς είστε υπεύθυνοι για την αυθία αυτή κατάσταση της Εκκλησίας σήμερα. Σας ερωτώ, εάν κάποιος βρεθεί και σας υβρίσει τη μάνα ή τον πατέρα σας, του λέτε καλημέρα. Εάν πει τον πατέρα σας πόρνο, εάν πει τη μάνα σας πόρνη, θα το δεχτείτε στο σπίτι σας. Θα πάτε στον τάφο αυτού που σας ύβρισε τη μάνα σας, να του κάνετε σταυρό, να του κάνετε μαυσολείο, να του στολίσετε με άνθη. Συνείδησή μας ως Ορθόδοξο. Αν ποτέ, αν μου βρίσεις τη μάνα, θα σε συγχωρέσω. Αν μου βρεις τον πατέρα, θα σε συγχωρέσω. Αμαρτωλοί άνθρωποι και αυτοί υπήρξαν όπως πάτε. Αν μου βρίσεις την Παναγιά, δεν σε συγχωρώ. Δεν έχω μάθει να σε δω. Δεν έχω μάθει να σε δω. Αν μου βρεις τον Χριστό, δεν έχω μάθει να σε δω. Αν πιστεύουμε, αν δεν πιστεύουμε. Αν δεν πιστεύω. Στον όλο μας, θα το πω. Είπα να κήρυξω την αλήθεια. Στον αιώνα μας, μόνο οι κομμουνιστές οι άκροι έχουν συνέπεια και αγωνιστικότητα. Στην κοτσινιά κάτω, όταν προλίγων ετών κάποιος ετόλμησε να ευρύσει εκείνο το μεγάλο θηρίο, το τρομερό θηρίο, να είπε προσδική λέξη, του κόψε το λαιμό ο άλλος. Δεν σου επιτρέπω τώρα να ευρύσει τον αρχηγό μας. Και τον αρχηγό, τον αισθημένο βασιλέα του κόσμου, τον αμόλυντο. Τι γίνεται. Δεν σου επιτρέπεται να έχει σχέσεις. Δεν σου επιτρέπει να λες καλημέρα και στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι βρίζουν το όνομα του Ιησού Χριστού μας. Δεν σου επιτρέπει να το κάνεις κουμπάρο. Δεν σου επιτρέπει να στεφανώσεις τα παιδιά σου. Στο σπίτι σου μέσα. Τι έγινε. Ω Θεέ μου. Ω Θεέ μου. Τι βλέπω. Τι βλέπω. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα. Επάνω σε ένα τάφο. Ενός που ευλαστήμησε 20 αιώνες περάσει. Μέσα στους 20 αιώνες δεν εγεννήθη μεγαλύτερος βλάστημος. Δεν εγεννήθη μεγαλύτερος βλάστημος. Όχι αδελφοί μου. Το απέδειξα με στοιχεία. Εκάθισα μερόνυχτα και διάβασα και έκλαψα και επώνεσα η ψυχή. Τι είπες. Τι είπες. Ούτε Άριος, ούτε Νεστόριος, ούτε Χιλιαστέ, ούτε Προτεστάντη, ούτε κανείς. Πήρε το όνομα του Χριστού και τώρα ψέμε στη λάση. Για την Παναγιά τι λέγει, Θεός μιλάς. Για τον Χριστό τι λέγει. Για τα πάρη τα σεπτά τι λέγει. Για την Αγία Τριάδα τι λέγει. Κι όμως, επάνω στον τάφο του βλαστήμου αυτού, του βλαστήμου, δεν αναφέρω το όνομα, θα μειανθεί και ο αέρας ακόμη. Θα μειανθεί και τον αέρα ακόμη που αναπνέομαι. Για να φέρω το όνομα του του βλαστήμου. Δεν χρειάζεται. Γνωστό δεν τον είναι. Δεν είναι ζήτημα δηλείας. Είναι ζήτημα ευπροπίας του άγωνος. Επάνω στον τάφο, χίλια στεφάνια, χίλια στεφάνια, χίλια στεφάνια στο βλάστημο. Δηλαδή χίλια στεφάνια, χίλια ένα αγκάθινο στεφάνι του έβαλαν οι Εβραίοι. Και εμείς του βάλαμε χίλια αγκάθινα στεφάνια στον Χριστό. Πού είναι η θρησκευτικότητα μας, πού είναι η αγάπη μας στον Χριστό, πού είναι το μίσος. Το Άγιον Μίσο, εναντίον παντός, βεβηλούτος, υβρίζοντος καπηλικός των Κυριών μας. Αν κρίνω τη θρησκευτικότητα από αυτά, μα υπάρχει και άλλο κριτήριο. Αν κρίνω τη θρησκευτικότητα από τον Άγιον Δεσμόν. Ποιον? Από τον Άγιον, τον Άγιον Δεσμόν. Τον Άγιον Δεσμόν της Αγίας Συμμονιστίας. Στις παλιές ημέρες, κάτω στη Μικρά Ασία, στη Μακεδονία, στο Μοριά, στην Ήπειρο, παντού, στα νησιά τα ευλογημένα, παντού του απλού του χριστιανισμού, 40 μέρες από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι το Μεγάλο Σάββατο,
Στα κρεοπολία Τσιγκέλη δεν κρεμούσε κοψίδι. Κι αν ποτέ κανείς αρρωστούσε, κρυφά έσφαζαν να τον περιποιηθούν. Στα κρεοπολία δεν υπήρχε κρέας. Ενίστευε όλο η Ελλάδα. Τώρα. Ποιος νηστεύει Τετάρτας, ποιος νηστεύει Παρασκευάς, ποιος νηστεύει Μεγάλη, τι λέω, ποιος νηστεύει Μεγάλη Παρασκευή. Ήμουν στο Μαστορόγγι και θυμούμαι ένα όχθιον ιατρών, ο οποίος έπινε το γάλα του πρωί της Μεγάλης Παρασκευής επισήμως μέσα στην πόλη της Πρώτη Μεσολογίου. Και γνωρίζω άλλη πόλη, μικρά πόλη, όπου την μεγάλη Παρασκευή στηρίζανε πάνω στους τοίχους της εκκλησίας τους σταριές. Και μέσα εις τον ιερό ναό, μαζί με το λιβάνι, οικούεται και ο σμί των ψηλωμένων κρεάτων. Αλλά δεν φταίνε ο λαός. Φταίνε εμείς οι μοντέρνοι θεολόγοι. Οι μοντέρνοι θεολόγοι, οι οποίοι γράφουν και κηρύττουν ότι η νηστεία είναι νηστεία, λέγει. Είναι νηστεία υπόθεση ταμείου και δεν υπόθεση θεσμού Αγίου. Ο ναό νοήτο. Πού να κρίνω. Α, να κρίνουμε. Α, είναι μια μέρα. Είναι μια μέρα που μπορεί να κρίνουμε. Μια μέρα που πρέπει. Α, σε τέλος πάντων. 362 μέρες έχει ο χρόνος. Είναι μια μέρα, επιτέλους. Μια μέρα γίνω άνθρωπος. Μια μέρα επιτέλους γίνε χριστιανός. Μια μέρα επιτέλους κλάψε. Μια μέρα πια. Η Μεγάλη Παρασκευή. Θέλετε να δείτε το θρησκευτικότητά μας. Αντέστε το βράδυ στον επιτάφιο. Τι είναι η νύχτα του επιτάφιου. Είναι κηδεία, ιερά κηδεία. Του βασιλέως των όλων, του Ιησού Χριστού. Πρέπει δηλαδή να ακολουθήσουμε τον εσταυρωμένον όπως η Μαρία, η Παναγία, η μύτη του κλαίουσα και οδυρωμένη. Πρέπει να ακολουθήσουμε τον εσταυρωμένον όπως ο Ιωσήφ ο Απορυμαθέας και Νικόδημος και οι μαθητές του κλαίοντες, πονούντες, πρινούντες. Σας ερωτώ, εάν στην κηδεία της μάνας σας, εκεί που εσείς κλαίτε, πίσω από την κηδεία γελάνε, θα επιτρέψετε εσείς την κηδεία της μάνας σας, του πατέρα σας να γελάνε? Κι όμως, στην κηδεία του Ιησού Χριστού γίνονται μεγαλύτερα ασχημία. Άλλοι γελάνε, άλλοι ζητούν, παρέκει τα ρωτικά ζεύγη έχουν ραντεβού. Παρέχει δεξιά-αριστερά, εμπέζουν τα πάντα. Θόρυβος, ανησυχία, ταραχή, ζούγκλα. Θέλετε να δείτε τη θρησκευτικότητά μας, αντέστε τη νύχτα της Αναστάσεως. Μέχρι να ακούσουν το Χριστός Ανέστη, οικούστη το Χριστός Ανέστη, άδειασαν όλες οι εκκλησίες. Και δεν κάνουν υπομονή μια ώρα για να ακούσουν εκείνον το ωραιότατο, την ωραιοτάτη αυτήν ευχή του Ιερού Χρυσοστόμου. Και αυτά μεν ο λαός. Οι μεγάλοι, τι θρησκευτικότητα έχουν. Εδώ στα Πατήσα το κρεμνήσανε. Το σπιτάκι το κρεμνήσανε. Το Άγιο Σπιτάκι το κρεμνήσανε. Το Άγιο Σπιτάκι το κρεμνήσανε. Του Κανάρι. Ο Κανάρης σώζε το στασίδι του. Πρωί επήγαινε ο γέρος στην εκκλησία για να ακούσει τον εξάψαλμο. Δεν μου λέτε, σε παρακαλώ, πόσοι από αυτούς που κυβερνάνε τους μεγάλους, νομάρχες, υπουργούς και όλους τους μεγάλους, πόσοι από αυτούς είναι στην εκκλησία? Α! Εκκλησία θα τους δείτε πάνω στην εθνική εορτή με το επίσημο φράκο, με την επίσημη στολή. Τίποτε άλλο. Απουσιάζουν και έχουν ακόμα την αξίωση. Και έγινε επεισόδιο επί του αιμνίστου Σπυρίδωνας. Επί του αιμνίστου Σπυρίδωνας έγινε επεισόδιο που είχαν την αξίωση να αδειάσουν την Μητρόπολη των Αθηνών για να μπουν αυτοί οι ποιητέ επίσημοι μέσα που εκκλησιάζονται μια φορά το χρόνο. Επίσημοι. Θρησκευτικότητα. Χρέος έχει. 130 χρόνια αυτό το κράτος. Ένα χρέος έχει. Και το χρέος αυτό δεν το εξεπλήρωσε ακόμα. Ποιο είναι το χρέος? Ότι αυτοί που έφτιαξαν το κράτος αυτό είπαν: Θεέ μου, Παναγιά, ελευθέρωσέ μας.
Στην Αθήνα θα σου χτίσουμε ναό ανώτερο από τον Παρθενώνα και θα το ονομάσουμε ναόν του Σωτήρος Χριστού και θα γράψουμε απ' έξω μια ταμπέλα. Το ελευθερωτή Χριστό της Ελλάδος, το βασιλεί των αιώνων, η Ελλάς ευγνωμονούσα. 130 χρόνια περάσα. Δεν εκτίστη ακόμη αυτός ο ιερός ναός. Χθες μου έλεγε ένας από το ένας όνειμα. Δεν είστε λέει χριστιανοί εσείς. Μασόνοι είστε, Φράγκοι είστε, δεν ξέρω τι, δεν είστε χριστιανοί. Εγώ οι αμυνόμοι λέω είμαι θα χριστιανοί. Ένας από το ένας όνειμα. Δεν είναι η Ελλάς χριστιανική χώρα μου λέει. Γιατί του λέω. Δεν είστε χριστιανοί. Γιατί. Ο ναός του Αναστάντος Κυρίου. Ο ναός που έκτισε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο ναός που έκτισε η Ευλάβη ανήγειρε και επιδιόρθωση η Ευλάβη. Γενναίο γενναών. Ο ναός αυτός είναι ρήπια. Δεν θα έπρεπε το κράτος να στείλει μηχανικούς. Τους πρώτους μηχανικούς της Ελλάδος. Τους αρχιτέκτους. Δεν θα έπρεπε να διαθέσει παραδάκι. Το ένα εκατοστόν, το ένα εκατοστόν από τα εκατομμύρια αυτά που ξοδεύει για να φτιάσει λουτρά, για να φτάσει πλάς, για να φτάσει ξενοδοχεία, για να μαζεύουν τα καθάρματα της Ευρώπης και οι πνευματώνες του κόσμου. Δεν μπορούσε λοιπόν να στείλει μία, να στείλει κάτω στους Αγίους Τόπους ένα αρχιτέκτονα Έλληνα με 10 μηχανικούς, με 500 εργάτες και με εκατομμύρια Αμερικά να χτίσει ναό. Ναόν και να πούνε φιλέ τη γη, να η Ελλάς χτίζει στον τάφο του Χριστού τον ναόν. Κρεμνίζεται ο ναός Αναστάσεως και χτίζουν εδώ ξενοδοχεία πορνών και παρακύδων και όργια για να ξεκλέβεται ο Νίκος και ο τουρισμός. Εκατομμύρια των εκατομμύριων ξοδεύει, αλλά δεν ξοδεύει μία δραχμή για να χτίσει ένα ιερό ναόν προς δόξα του Χριστού μας. Πού είναι ο χριστιανισμός μας. Α, ξέχασα. Τι ξέχασα. Α, κάτω στην αχτή, κάτω, ας τα ακούσει και αυτά, ο αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου που ευρίσκεται εντός του Ιερού Ναού. Κάτω στην αχτή της Καστέλας, εκεί στον ωραίο λόφο, στον έξεκον λόφο, που φαίνεται από όλα τα καράβια, τα ελληνικά καράβια, το Υπουργείο της εμπορικής ναυτιλίας, αδιαφορώ για τα ονόματα, δεν με ενδιαφέρει τα ονόματα. Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Ανήκω μόνο στον Χριστό και στην Ορθόδοξο πίστη. Μαθαίνω ότι το Υπουργείο της εμπορικής ναυτιλίας του Ορθοδόξου Βασιλείου θα στήσει επάνω στην Καστέλα, στον όμορφο εκείνο λόφο που φαίνονται όλα τα καράβια, τα υλικά που έρχονται μέσα στο λιμάνι από τα μακριά πελάγη. Ένας κόσμος ηρώ, ο ναυτικός μας κόσμος, και μόλις πλησιάζουν τα βλέπουν τη νύχτα να φωταγωγείται. Ένα πελώριο άγαλμα. Ποιο το άγαλμα του Χριστού, ποιο το άγαλμα της Παναγίας, ποιο το άγαλμα του Αγίου Νικολάου, το προστάτου, ποιο το άγαλμα του Ποσειδώνος το άγαλμα. Θα χτίσουν και θα το στήσουν επάνω στην Καστέλα προς έσχος του Ορθοδόξου Αγίου Βασιλείου. Αλλά σας δηλώνω, εάν ζω, εάν ο Θεός μου δώσει ζωή και ζήσω και αν στηθεί, σας το δηλώνω κατηγορηματικά από τις θέσεις τάφης ότι αν βρίσκομαι στη ζωή και στήσουν επάνω στην Καστέλα το άγαλμα του Ποσειδώνος, του αρχαίου Θεού των αρχαίων, σας το δηλώνω, θα μαζέψω 300 παλικάρια, 300 νέους και τη νύχτα με δυναμίτη θα το τριάξουμε στον αέρα. Για να διδάξουμε ότι εδώ είναι Ελλάς, χριστιανική Ελλάς, με Ορθόδοξο Βασίλειο και τη άφθια σχημεία και προδοσία της Ορθόδοξους Μίστεως δεν επιτρέπονται. Σιώπη, αυτό το έσκος που φωνάζεις, όποιος είσαι, να το φυλάξεις, να το φωνάξουμε κάτω στην Καστέλα. Λοιπόν, κάντε υπομονή ακόμα, λίγα λεπτά, ένα τέταρτο και τελειώνουμε. Για τελευταίο κήρυγμα. Είναι το τελευταίο κήρυγμα. Προσέχετε. Καλά. Ρε καλόγερε θα μου πείτε, ρε καλόγερε, πονηρός είσαι.
πώς τα κατόρθωσες, έκανες τροφές, τα έβαλες με όλους. Δηλαδή, όλοι είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση της Εκκλησίας και εσείς. Εσείς είστε αθώοι, όχι, αγαπητοί μου. Όχι, φτάσαμε πλέον, μάλιστα. Υπεύθυνοι είστε κι εσείς όλοι, αλλά και εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Δεν αρνούμε. Μ' ακούει ο ουρανός. Δεν αρνούμε. Ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της ευθύνης για την κατάπτωση της Εκκλησίας το φέρουμε εμείς οι ρωσοφόροι. Δεν αρνούμε. Ότι μέσα στις 6.000 ρωσοφόρους παρισέδησαν στοιχεία ανάξια, τα οποία ετοιμάζουν την στολή την άνδοξον, κάτω από την οποία σκεπάσαν γενναία γενναιών. Δεν αρνούμε ότι υπάρχουν σκάνδαλα. Όχι. Έπρεπε να είμαι από το φεγγάρι ή από τον Άρη για να υποστηρίξω ότι δεν υπάρχουν σκάνδαλα μέσα στο ελληνικό κλήρο. Και υπάρχουν σκάνδαλα. Τα γνωρίζετε, τα γνωρίζω εσταυρωμένος. Σκάνδαλα. Σκάνδαλο πρώτα. Μέσα στο φτωχό μας λαό των 3 εκατομμυρίων πεινασμένων του φτωχότερου κόσμου, του κόσμου σκάνδαλων είναι η πολυτελή ζωή την οποία ζουν ορισμένοι αξιωματούχοι, τονίζω τα σπράσεις, υπογραμμίζω, ζυγίζω τα νοήματα και τα σπράσεις. Μέσα στο φτωχό μας λαό σκάνδαλο είναι η πολυτελή ζωή που ζουν ορισμένοι τιτλούχοι και αξιωματούχοι της ελληνικής εκκλησίας μας. Σκάνδαλο είναι εκείνα τα αμάξα, όχι τα ταπεινά αμάξα, όχι, αλλά εκείνες οι λιμουζίνες, εκείνα τα αυτοκίνητα της πολυτελείας με τα οποία συναγωνίζονται τους ναυάρχους και στρατηγούς και υπουργούς ορισμένοι ανάξιοι λειτουργοί του υψίστου. Σκάνδαλο είναι η φιλαργυρία των κληρικών που τους μεταβάλλει η Ιούδας, πολλούντας, μοσχοπολούντας τον Ιησού Χριστόν. Σκάνδαλον είναι τα τιμολόγια. Σκάνδαλον είναι ενωριακή εισφορέ, αν και δι' αυτάς διαμαρτυρείται η Εκκλησία. Σκάνδαλον είναι εδιαθήκε ορισμένων αξιωματούχων που άφησαν χρήματα όφωνα, ουχή δι' αγαθοεργούς σκοπούς, αλλά εις συγγενείς και φίλους. Σκάνδαλον είναι εσχέσεις, ύποπτες σχέσεις με διάφορα πρόσωπα τα οποία έχουν ορισμένοι κληρικοί. Δεν σας είπα τίποτα. Τίποτα δεν σας είπα. Τίποτα δεν σας είπα. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο ποιο είναι? Δεν είναι το ότι γίνονται σκάνδαλα. Όχι. Σκάνδαλα θα γίνονται. Μέσα στους 12 Αποστόλους ένας ανάξιος επάνει. Και μέσα σε 6.000 κληρικούς θα φανούν και ανάξιοι. Δεν είναι σκάνδαλο ότι γίνονται σκάνδαλα. Το σκάνδαλο των σκανδάλων είναι ότι δεν τιμωρούνται τα σκάνδαλα. Μα τι θα γίνει. Α, σε μένα τον Ιερομόναχο ζητάτε τι θα γίνει. Δεν έχω εξουσία. Δεν κρατώ εξουσία. Ταπεινός Ιερομόναχος είμαι και θα μείνω. Δεν έχω εξουσία. Έχω μόνο εξουσία του λόγου να ελέγχω. Όλοι έχουν τα ιστορικά σευθύνας για την κατάπτωση της Εκκλησίας του Χριστού μας. Εάν με ρωτήσετε τι θα γίνει, ταπεινή μου γνώμη. Μέσα σε ένα χρόνο, 3 φάρμακα και καθαρίζεται η Εκκλησία αμέσως. Πρώτο φάρμακο. Το συνέστησε ο αείμνηστος αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Χρύσανθος. Ή μπορούσε να είχε τα λατώματά του και ο Χρύσανθος όπως και πας αρχιεπίσκοπος, αλλά είχε όμως και ένα καλό, ότι εζήτη την κάθαρση της Εκκλησίας. Τι πρότεινε. Να γίνει μια επιτροπή εκαθαρίσεως του κλήρου, στην οποία επιτροπή να είναι αντιπρόσωποι του θρησκεύοντος ελληνικού λαού. Στην επιτροπή αυτήν να είναι θεολόγοι ολκής, Ορθοδόξου φρονήματος, μεγάλων υπηρεσιών στην Ορθόδοξη πίστη. Στην επιτροπή αυτή να είναι ιεράρχες και βάσιμοι, οι οποίοι λευκάνθησαν στην υπηρεσία της πατρίδος και προσέφεραν όντως μεγάλες υπηρεσίες στο έθνος και στο γένος. Στην επιτροπή αυτή να είναι αντιπρόσωποι του εργατικού λαού,
στην επιτροπή αυτή να είναι γενναίοι αξιωματικοί ανώπηροι, οι οποίοι άφησαν τα κοκαλά τους, έχισαν το αίμα τους στα ψηλά βουνά, στην επιτροπή αυτή να είναι ανάπηροι, στην επιτροπή αυτή να είναι, ακόμα τι να είναι, τρεις αεροπαγίτες, αδιόπληκτοι αεροπαγίτες. Και αυτή η επιτροπή διαβασιλικού διατάγματος ονομαστεί. Διορίζομαι επιτροπή εκαθαρίσεως του ελληνικού κλήρου με απεριόριστα δικαιώματα. Και μια ωραία πρωία, αυτοί οι 25, με το διάταγμα στα χέρια, να πάνε στα γραφεία της Ερασυνόδου, αρκ, ψηλά τα χέρια. Τους φακέλους! Κάτω οι φάκελοι! Κάτω οι φάκελοι των αρχιερέων! Κάτω οι φάκελοι των ιεροκήρυκα! Κάτω οι φάκελοι των εφημερίων! Και να καθίσουν ένα χρόνο να μελετήσουν τους φακέλους όλους. Όλους τους φακέλους. Και μετά ένα χρόνο το αποτέλεσμα. Όσοι κληρικοί εσυκοφαντήθησαν και διαβλήθησαν. Διότι οριάζει η συκοφαντία στον κόσμο. Όσοι κληρικοί εσυκοφαντήθησαν και διαβλήθησαν, να τους προδώσουν λευκούς στον ελληνικό λαό και να πούνε ότι είναι θύματα εσχράς συκοφαντίας. Και μόνο αυτά, να γίνει νόμος. Νόμος. Να κλείσουν τα στόματα των ιεροκατηγόρων. Τι νόμος. Τώρα όποιος υβρίσει, λέει, αχ νόμος. Όποιος υβρίσει τον πρωθυπουργό της χώρας ή τον υπουργό ή τον ομάρχη, αν βρεις τον βασιλιά, τριπλάς. Αν βρεις ένα λαϊκό, τιμωρείσαι μια φορά. Αν βρεις έναν ομάρχη, ένα υπουργό ή κάποιον που κατέχει εξουσία ή ένα δικαστή ή ένα αξιωματικό ή τον βασιλιά, τιμωρείσαι πια δεκαπλάσια. Η ίδια ύβρις τιμωράται, η ίδια συκοφαντία. Να πεις κάτι συκοφαντικό, τιμωρείται. Εγώ λοιπόν προτείνω. Όποιος συκοφαντήσει κληρικών, διάκο, παπά, δεσπότη, συκοφαντήσει ψέματα, να τιμωρείται περισσότερο από ό,τι τιμωρείται ο συκοφάντης του βασιλέως. Γιατί η φορά του βασιλέως είναι μικρά. Η φορά του ιεράρεων είναι παμεγίστη. Το έθνος θα χαθεί. Εάν οι κληρικοί πλέον είναι αστιγματισμένοι και δεν έχουν το κύρος, θα κλείσουν τα στόματα των συκοφαντών. Όσοι είναι αθώοι θα αποδοθούν και θα τιμωρηθούν σκυρά οι συκοφάντες των κληρικών και των ιερωμένων. Είστε σύμφωνοι? Λοιπόν, αυτά είναι επιτροπή. Το δεύτερο τι, το δεύτερο ποιο? Το δεύτερο. Όσοι όμως από την ανάκριση αυτών της επιτροπής της αδιαβλήτου βγούνε έτσι, βγούνε ότι είναι άνοχοι διαφόρων παραβάσεων, εκκλησιαστικών εγώ παραβάσεων και ποινικών διαβάσεων, τότε, αδελφοί μου, αχ, να είχαμε βασίλειον, ορθόδοξον όντως βασίλειον, τότε, κάτω στο λιμάνι του Πειραιός, να είναι νεμαπόροι, έτοιμο, με τις άγκυρες, με τους ναύτες κλπ. Και να τους πιάσει, οι αρπάγοι. Πώς είναι αυτοί? 100, 200, 300, 400, 500 δεν είναι παραπάνω. Σας το λέω εγώ αυστηρός κατήγορος του Κύρου, σας λέω ότι παραπάνω 500, 600 δεν είναι. Τους αρπάξει από τα γένια, από τα καλυμάτια και κάτω. Από τα εγκόλπια, από τις πατρίτσες, από όλα, όποιος να είναι. Και κατευθείαν υποσυνοδείαν μυστική τη νύχτα τους μεγάλους σκανδροποιούς και διαλυτάς των οσίων καιρών της πατρίδας, εν καιρό νυχτός στα μεσάνυχτα, να τους βάλουν στο βαβόρι και να τους πάνε κατευθείαν παραδοτέως εις το Άγιον Όρος. Και εκεί να μείνουν πλέον, όπως υπάρχει η Μακρόνησος, να γίνει το Άγιον Όρος η Μακρόνησος, η Ευγενής Μακρόνησος. Και όλους αυτούς τους αξίους κληρικούς, οι οποίοι τίμασαν και χειλίδωσαν και πρόδωσαν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Άλλο. Α, δεν φτάσαμε. Το άλλο. Ποιο άλλο? Να ερευνήσει η Επιτροπή ένα μεγάλο θέμα. Ποια χέρια αρχαιρετικά έβαλαν τα χέρια τους επάνω σε αυτά τα καθάρματα και τους υγροτόνιζαν. Και αν αποδειχθεί ότι ο αρχιερεύς που έκανε εδώ, ποιος τον χειροτόνησε, τον Α, τον Β, τον Γ, ποιος χειροτόνησε όλους αυτούς, και αν αποδειχθεί από την άραβνα την δικαστική των αεροπαγητών ότι ο επίσκοπος που εχειροτόνησε τον διάκο, εχειροτόνησε τον πρεσβύτερο, οι αρχιερείς που εχειροτόνησαν τον ανάξιο αρχιερέα, για να αποδειχθεί ότι είναι εγγνώση, τότε να καθαρεθούν αυτοί που εχειροτόνησαν αναξίους κηρύκους
σύμφωνα με την εντολή του Παύλου, ότι δεν πρέπει, παιδί μου, να βάνεις τα χέρια ταχαίως επί τα σκεφαλά των ανθρώπων. Αν γίνουν αυτά, τι είναι εύκολο να γίνουν. Καθάρισε η Εκκλησία. Δεν είπα το καλύτερο, δεν είπα το τρίτο φάρμακο. Το ένα είναι η εκαθάριση του κλήρου. Το δεύτερο είναι η καθαίρεση των αρχιερέων που εκαιρετώνησαν τη άφτα και ιερατικά κατάρματα. Η τρίτη. Α, το τρίτο σπουδαιότερο. Το σπουδαιότερο. Ποιο. Παρέρχομαι εις την Αγία εκείνη εποχή, κατ' την οποία τους ιερείς, πολύ δε περισσότερο τους αρχιερείς, δεν τους εξέλεγαν οι ολίγοι, αλλά τους επισκόπους τους εξέλεγε ο λαός, ο ευσεβής λαός. Ψήφο κύριο και λαού. Τώρα η εκλογή γίνεται μέσα σε 10, 15, 20, 30 αρχιερείς. Όχι! Δεν είναι αυτός ο κανονικός τύπος εκλογής. Είναι πονηρότατος τύπος εκλογής, όπως ονομάζει αυτόν ο Μέγας Αθανάσιος. Να εκλεγούν, να γίνει ψηφοφορία. Κύριε, ποιος είσαι υποψήφιος, πού θες να γίνεις. Πού θέλεις, πολύ καλά. Πού θες να γίνεις. Η Εκκλησία να ερευνήσει τα αρχεία του. Είναι τίμιος, είναι αφιλάργυρος, είναι εγκρατής. Είναι, τα έχει πολύ καλά. Πού θες υποψηφιότητα, εκενώθει η Α Μητρόπολης. Μάλιστα. Να γίνει δήμο, να γίνει εκλογή, να μπει κάλπη. Κάλπη! Να κληθεί ο ευσεβής λαός. Και να ανοίξουν οι κάλπες και να πάνε να ψηφίσουν τα μικρά παιδιά, οι γυναίκες, οι άντρες, όλοι οι πιστοί. Πλην των χιλιαστών. Πλην εκείνων που δεν πιστεύουν στην Ορθόδοξο πίστη. Να ψηφίσουν όλοι αυτοί και όποιος βγει από τον κλήρο να γίνει αυτός. Όχι να μαζεύονται στην οδό Φιλοθέης. 10, 15, 20 και να εκλέγουν εκείνους. Όχι εκείνους. Κατά κανόνα, διότι βέβαια και με το σύστημα αυτό, δεν το αρνούμε, και με το σύστημα αυτό εξελέγησαν διαπρεπείς ιεράρχοι. Αλλά είναι εξαίρεσης. Δεν εννοώ αυτό. Να εκλέγονται όχι. Να εκλέγονται από τον λαό απευθείας. Έτσι εξελέγει ο Χρυσόστομος. Έτσι εξελέγει ο Βασίλειος. Έτσι εξελέγει ο Γρηγόριος. Έτσι εκλέγονται στην Κύπρο οι αρχιερείς. Στην Κύπρο δεν τους εκλέγει ο λαός στην Κύπρο. Έτσι πρέπει να εκλέγονται και εδώ. Και άμα ο λαός ψηφίζει, αυτός θα έχει την ευθύνη της εκλογής. Αυτά είναι τα τρία φάρμακα για τον οποίο θα τακτοποιηθεί η Εκκλησία του Χριστού μας. Μα ποιος τα κάνει αυτά. Ποιος τα κάνει. Εγώ είπα και λάλησα. Είπα και λάλησα παρουσία όλων. Και τα λόγια τα οποία ακούσατε απόψε δεν τα ακούσατε άλλοτε. Από το στόμα κανούς, όχι για να παρεφανευτώ, αλλά διότι αναβάλω μια ευθύνη ιστορική ομιλών εις των τεράστιων αυτών ναών της πόλεως. Μα δεν γίνονται. Καλά. Δεν γίνονται. Δεν γίνεται το αίτημα, η κάθαρση του ελληνικού κλήρου είναι αίτημα του ελληνικού λαού. Εάν δεν γίνει η κάθαρση εκ των άνω, αυτή είναι η κάθαρση εκ των άνω. Εάν δεν γίνει η κάθαρση από τα εκ των άνω, εγώ κλείνω τα μάτια μου. Τα κλείνω και κλείστε τις τα δικά σας. Τότε η κάθαρση θα γίνει εκ των κάτω. Και άμα γίνει εκ των κάτω, δεν είμαι οπαδός επαναστάσεων, διέρων κινήσεων και κινημάτων. Είμαι οπαδός ειρηνικών εξελίξεων με τον Ευαγγελικό νόμο και με το Ευαγγέλιο του Χριστού μας. Εάν όμως δοποιώ και ομιλώ από το άμβολος του και λέγω ότι αν η κάθαρση του κλήρου δεν γίνει δια ριζικών μεταρρυθμίσεων μέσα εις τους κόλπους Εκκλησίας, η κάθαρση Εκκλησίας πλέον θα εκφύγει από τις κανονική τροχιά και θα γίνει η κάθαρση εκ των κάτω και τότε ουέ και αλίμονον εις όλους μας. Άρα αδελφοί, έως ότου να γίνει αυτή η κάθαρση, τι θα γίνουμε εμείς, σας απαντώ. Εγώ σου λέω ένας, δεν υποφέρω να πάω να πηγαίνω στην Εκκλησία, να λειτουργάει αυτός και να κρατάει στα δισκοπότηρα, αυτός είναι τέτοιος. Εγώ σου λέω δεν μπορώ να βλέπω τον άλλο, εγώ δεν μπορώ να τα βλέπω. Λοιπόν, να απαντήσω εγώ, δεν απαντώ εγώ. Θα απαντήσει ο Άγιος Κοσμάς και τελείωσα. Τι λέει ο Άγιος Κοσμάς. Ο Άγιος Κοσμάς, ο Απόστολος, επήγε σε ένα χωριό και του είπαν στο χωριό, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Έχουμε μήνες να εκκλησιαστούμε. Τους λέει, καταγγείλατε στην Επισκοπή, τα καταγγείλαμε. Είστε ανεύθυνοι, του λέει. Αφού τα καταγγείλατε, είστε ανεύθυνοι. Την ευθύνη την έχει ο επίσκοπος. Εσείς είναι καθερεύκε, όχι. Είναι καθερημένος, όχι.
να πηγαίνετε, παιδιά μου, στην εκκλησία μέχρι τη ημέρα της καθαιρεσεώς. Και είπε ένα ολότατον ανέκδοτο. Κάποτε ένας διαβάτης εδίψησε, ψάχνοντας για νερό, έφτασε σε μια ρεματιά. Και όπως ήταν διψασμένος, έπεσε και με τις φούχτες του έπινε νερό. Τέτοιο νερό κρυστάλλινο, γλυκίδα το νερό, δεν έπινε ποτέ στη ζωή του. Ευχαριστήθηκε. Μόλις είπε νερό, λέει, μα πού να βγαίνει αυτό, το νερό πού να βγαίνει, τέτοιο καθαρό νερό, αγνό νερό, κρυστάλλινο νερό, δεν το είπε ποτέ στη ζωή μου, ούτε στα βρύσες, ούτε στη βρύση του χωριού, πού να βγαίνει το νερό αυτό. Περιέργεια, πήρε το δρομάκι, βάτς, ένα, δύο, τρία χιλιόμετρα, έφτασε στην πηγή, μόλις έφτασε στην πηγή, έφραξε τη μύτη του, δυσοσμία πρωτοφανής. Το νεράκι το κρυστάλλινο που ήπιε και έτρεχε στην αιματιά έβγαινε από το τομάρι ενός ψόφιου σκύλου που είχε βρωμήσει ολόκληρο εκεί πέρα. Και θαύμασε και είπε, ώστε από το τομάρι, από έναν τυμπανιέο, από ένα σκύλι βρωμισμένο έβγαινε τέτοιο νερό. Και άγγελος ακούστη. Παιδί μου, παράδειγμα είναι. Το νεράκι, η θρησκεία είναι το νεράκι. Βγαίνει. Πολλές φορές βγαίνει. Από κληρικούς που είναι ακάθαρτοι. Την πανιέη σκύλη. Κύριε στην πανιέη. Αλλά αδελφοί μου, φόρεσε μέσα στην εκκλησία όταν μπαίνετε και ρίπτετε ένα βλέμμα εκεί πέρα. Μην βλέπετε πρόσωπο. Δεν είναι πλέον ο Γιάννης, ο Κώστας, ο Α, ο Β. Είναι ο ιερός θλίψης. Πέρασε πετραχύλι, τελείωσε. Είτε άγιος, τελέσει τα μυστήρια. Είτε ο αμαρτωλός των αμαρτωλών και χεροτονημένος, είναι έγκυρα τα μυστήρια. Εσείς δεν έχετε καμία ευθύνη παρά μόνο η επίσημος εκκλησία η οποία ανέχεται αυτά τα σκάνδαλα. Τελείως, αδελφοί μου. Το τέλος φραγίζω. Θέλετε η εκκλησία μας να διορθωθεί? Θέλετε η εκκλησία μας να εξηγιανθεί? Λοιπόν, η μεγαλύτερη υπηρεσία την οποία έχετε να προσφέρετε στην κλειδονιζωμένη εκκλησία μας, η μεγαλύτερη υπηρεσία, αδελφοί μου, η οποία έχετε να προσφέρετε στην εκκλησία είναι ποια? Αν μανάδες, αν πατεράδες, ένα παιδάκι σας, όταν μεγαλώσει και βγάλει το γυμνάσιο και θελήσει να πει πατέρα, εγώ θέλω να αφοσιωθώ στο Θεό, να γίνω κληρικός, να θυσιάσω τα νιάτα μου για τον Χριστό, εάν βρεθεί τέτοιο παιδί, να το ενθαρρύνετε, διότι έχω παράδειγμα γονέων, οι οποίοι όταν ακούσουν το παιδί τους, θέλει να γίνει ιεράς, θέλει να γίνει ιερομόναχος, θέλει να γίνει ιεροκήρυκας εδώ στην πλατεία του Συντάγματος. Συγγενείς εράπησαν νέο διότι έκανε το έγκλημα να σπουδάσει θεολογία, διότι ετοιμάζει το σπίτι τους να γίνει παπάς. Όταν δεν γίνει ο ένας, δεν γίνει ο άλλος, δεν γίνει ο άλλος. Μανάδες και πατεράδες, αν θέτε το μνημόσυνό σας εις γενεάν και γενεάν, προσφέρετε ένα παιδί σας στον Θεό. Νέο νέμα ζητεί η εκκλησία του Χριστού μας. Διεγκληματείτε. Περισσότερο από αξιωματικούς, περισσότερο από μηχανικούς, περισσότερο από ιατρούς, περισσότερο από βουλευτές, περισσότερο από επιστήμονες. Η εκκλησία μας έχει ανάγκη νιρών, κληρικών νιρών, με λάβαλα ψηλά. Τελειώνω. Μια ελπίδα μου γεμίζει τα στήθη. Ρίπτω μια ματιά σε αυτό το επισύρμα. Άνω κάτω. Πλημμύρε ο ναός. Φτερά δώσατε απόψεις στον Ιεροκήρυκα. Να είστε όμως όλοι μάρτυρες και συναγωνιστέ του τιμίου αγώνος. Τον οποίον κι αν ακόμα βγω από την εκκλησία και αν αυτό ακόμα είναι το τελευταίο μου κήρυγμα, εγώ δεν θα σιωπήσω. Κι αν μου κλείσουν το στόμα, θα αγωνιστώ με την πένα. Κι αν το χέρι μου κλειστεί, μέχρι τελευταία απνοή θα αγωνιστώ για την Αγία Νημών Εκκλησία. Αλλά θέλω να είπω ότι από όλο αυτό το κροατήριο που ευρίσκεστε εδώ και παρακολουθείτε, το Ερών Ιεροκήρυκα, Κήρυκα, του Ευαγγελίου, υπάρχουν μέσα εδώ στο εκκλησίασμα μερικοί που είναι ελπίδα της εκκλησίας μας. Μέσα εδώ στο εκκλησίασμα υπάρχουν 20 και 30 και 40
φοιτητέ θεολογίας, φτωχαδάκια, από φτωχές οικογένειες. Κανείς από αυτούς δεν είναι από το κολονάκι. Κανείς δεν είναι από τα μεγάλα σπίτια. Μέσα από τις καλύβες των μικρών χωριών μας είναι τα φτωχαδάκια αυτά. Οι φοιτητές της θεολογίας ή ανδήποτε οργάνωση εκεί ανήκουν. Είτε στην ζωή, είτε στην απολύ... αυτό, είτε σε ανδήποτε οργάνωση και αν είναι. Τα φτωχαδάκια αυτά δεν είναι μέσα από τα κολονάκια. Δεν είναι παιδιά στρατηγών και μεγάλων. Εξαιρέσεις είναι. Τα παιδάκια αυτά είναι παιδιά χωρικών. Είναι παιδιά πτωχά που κάνουν αγώνα σκυρό που σπουδάζουν τη θεολογία. Παιδιά μου, να σας σκεπάσω με τα ράσα μου. Ω παιδιά μου, ω παιδιά, εσείς. Μη επηρεαστείτε από τα σκάνδαλα των αρχαιρέων. Μη επηρεαστείτε από τα σκάνδαλα των νεότερων. Παιδιά μου, της εν χρυσής ελπίδος, παιδιά. Μπρος, για σας κινητούμε. Για σας ομιλούμε, για σας ομιλούμε. Άμποτες, προσευχηθείτε απόψε από τα παιδιά αυτά να γίνουν παιδιά της Εκκλησίας. Να τα παίξουν κρονογράμματα όλο για τον Χριστό μας. Να είναι για αυτούς η Εκκλησία, να μην είναι Εκκλησία δι' αυτούς. Δι' αυτούς. Να μην ζουν, να μην είναι η Εκκλησία δι' αυτούς εκμετάλλευσης, αλλά θυσία και μόνο. Τα παιδιά αυτά να γίνουν Βασίλη, να γίνουν Γρηγόρη, να γίνουν Χρυσόστομοι, να γίνουν Φώτη, να γίνουν Μάρκη Ευγενική. Και όταν τα παιδιά αυτά μεγαλώσουν, ύστερα από 20-30 χρόνια, και πάρουν τον άγχονα, και πάρουν τους θρόνους, και πάρουν και γίνουν ιεροκήρυκες φλογεροί, και κοσμάδες ετωλοί, ω χαρά, ελάς, ελάς χαίρε. Τέτοια ευχή δώστε, 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 δώστε καινούργιο αίμα μανάδες στην Εκκλησία. Νέοι Χριστόστομοι, νέοι Βασίλοι, νέοι κήρυκες, και τότε η Εκκλησία μας θα φτάσει το άστρο της μέχρι τα άστρα. Και ένας ύμνος θα ακούεται, ενείτε και περιψούτε Κύριον εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.